Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ευθύς εξ αρχής, επειδή έχετε θητεύσει στα κοινοβουλευτικά έδρανα, τα οποία εγκαταλείψατε βεβαίως, θα έλεγα μάλλον σοφότερος από εμπειρία. Είναι μικροκομματικό παιχνίδι όλων αυτό που γίνεται? Δεν ξέρω να σας απαντήσω αν είναι μικροκομματικό. Σίγουρα όμως είναι ανούσιο να βλέπεις μια πολιτική αντιπαράθεση σε ένα νομοσχέδιο που είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη ζωή, η ποιότητα της ζωής. Δηλαδή θα περίμενα μια σύμπλευση όλων των πλευρών, ναι, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο που να πληρεί τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για έναν άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να διαφοροποιήσει το φύλο του, να αλλάξει αυτό που αισθάνεται μέσα του ως πρόβλημα, να διαφοροποιηθεί από τη λάθος εικόνα του σώματός του. Αυτό είναι ένα φαινόμενο ζωής. Είναι μια ανάγκη να συμβεί σε έναν άνθρωπο κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κριτήρια, προϋποθέσεις, να πληρούνται ξεκάθαρες αναζητήσεις το τι ένας άνθρωπος που δυσφορεί με το φύλο του ψάχνει να πάρει από μια ιατρική πράξη. Γιατί εγώ θα κρίνω την ιατρική πλευρά, τη νομική διάσταση, καλός ή κακός, υπήρχε και στο παρελθόν αυτή, πιο δύσκολη, πιο δύσβατη. Υπήρχε όμως η απέτηση, όταν ένας άνθρωπος έκανε αλλαγή του φύλου, να αλλάξει το όνομά του, να εναρμονιστεί και στο όνομά του με το γυναικείο ή το ανδρικό του υπόβαθρο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το νομικό μπορεί να κινείται σωστά, δηλαδή να χρειάζεται να γίνεται πιο εύκολα αυτό. Αυτό όμως που έχει πρόβλημα είναι το ιατρικό. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος χωρίς έγκυρη ιατρική γνώμη, χωρίς ξεκάθαρη ψυχιατρική προσέγγιση, να είναι σε θέση να αλλάξει το φύλο του και να αποφασίζει από μόνος του και να αυτοπροσδιορίζεται, όπως λέει το νομοσχέδιο, χωρίς καμία προσέγγιση ιατρική, χωρίς καμία εκτίμηση ψυχιατρική και μάλιστα στα 15 χρόνια της ζωής του, στην εφηβεία του, στην καρδιά της εφηβείας? Έχει σημασία, μιας και το θίγεται και ξέρετε ότι έχει γίνει ένα σφοδρό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης τα 15 έτη. Τα 15 έτη έχουν σημασία και ρωτώ έναν άνθρωπο επιστημονικά, όχι νομικά. Ρωτώ έναν άνθρωπο που ξέρω, μας έχει περιγράψει και εδώ μέσα σε εκπομπές στην Crete TV, το γεγονός ότι έρχονται οικογένειες, έρχονται σε εσάς οικογένειες με αγωνίες για τα παιδιά τους. Το ερώτημα το δικό μου, κύριε Σκητή, είναι ένας έφηβος, αυτό είναι, 15 χρόνων. Και μάλιστα άγουρος έφηβος ακόμη. Ή ξεκάθαρη άποψη? Όχι, δεν έχει. Αυτό όμως θα πρέπει να σας πω είναι... Και δεν μιλάω για ιδιαίτερες, συγγνώμη, σας διακόπτω, περιπτώσεις, όπως λέτε εσείς, βαριάς ιατρικής, αφήστε το αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, έτσι. Να το πούμε πιο απλά. Ένα παιδί στα 15 του χρόνια λέει στους γονείς του, ενώ δεν έχει κάποιο βιολογικό πρόβλημα, δεν έχει κάποια δηλαδή χρωματοσωμική ανομαλία, ότι θέλει να αλλάξει το φύλο του. Φανταστείτε, ο δικός μου γιος 15 χρόνων μου έλεγε, μπαμπά, θέλω να γίνω κορίτσι. Προφανώς αυτό για την οικογένεια είναι ένα σοκ, είναι μια βόμβα που σκάει μέσα στην οικογένεια. Βεβαίως πολλές φορές τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν μια διαταραχή ταυτότητας του φύλου ξεκινούν τη διαταραχή από τη μικρή ηλικία, από την παιδική ηλικία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν το παιδί μεγαλώνοντας σε αυτή την ηλικία μπορεί να προβεί στην ιατρική ενέργεια, στη χειρουργική μετάβαση και κυρίως στην ορμονοθεραπεία, ή πρέπει να περιμένουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Οι γονείς πολλές φορές, ξέρετε, είναι παγιδευμένοι και τα παιδιά αυτά έχουν μια απαιτητικότητα και απειλούν τους γονείς τους, θα αυτοκτονήσω αν δεν γίνει, δεν μπορώ να περιμένω εγώ άλλο, δεν μπορώ να δέχομαι τον εαυτό μου. Και σε έναν βαθμό θα σας πω ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να έχουν δίκιο. Δηλαδή να είναι έτσι όντως. Είναι δυσφορική η ζωή τους, ζώντας μέσα σε μια κοινωνική αντίδραση, σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπως ξέρετε είναι πολύ αυστηρό, είναι κριτικά τοποθετημένο το σχολικό περιβάλλον σε αυτό που ονομάζουν αδερφοί, ναι, ναι, ή ονομάζουν ανώμαλο, υπούστη με τη λέξη αυτή που δυστυχώς επικρατεί. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, κανείς δεν μπορεί να τα αφήσει απ' έξω, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να τρέξει πίσω από μια παρορμητικότητα της εφηβείας και σε μια περίοδο που ο έφηβος ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί πλήρως και να ζητάει τον εαυτό του και είτε βρίσκεται σε μια ψυχική φόρτιση είτε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο έχει ψυχοπαθολογία, έχει κατάθλιψη, έχει ψύχωση, έχει χρήση ουσιών. Εκεί λοιπόν θα πάμε εμείς να πούμε να αλλάξουμε το φύλο έτσι αβίαστα, επιπόλαια. Παίζει. Είναι μια προετοιμασία. Μ' αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζετε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί μας ακούν και οικογένειες και νέοι. Δεν παίζει από την άλλη ένα παιδί 15 ετών να βιάζεται να επιβεβαιώσει το σεξουαλικό του προσανατολισμό
μια βιασύνη που ενδεχομένως να μην εξυπηρετεί τίποτα. Διότι, ξέρετε, πολλές φορές το είπατε, παίζει ρόλο και ο κοινωνικός περίγυρος. Απ' τη μια είναι αρνητικός, απ' την άλλη υπάρχει και το κλίμα στους νέους του μιμητισμού. Αναρωτιέμαι, δεν είναι λίγο βιάσει στα 15 και επαναλαμβάνω, μακράνε μου, ο καθένας την επιλογή του. Ωραία, αλλά δεν είναι λίγο άγουρο ακόμη στα 15? Έχει ξεκάθαρο, ρωτώ επιστημονικά, σεξουαλικό προσανατολισμό? Δεν θα το παιδί μας. Εγώ δεν διαφωνώ ότι το παιδί αυτό μπορεί πραγματικά να δυσφορεί και να χρειάζεται να γίνει αυτή η αλλαγή. Ναι. Και πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Χρειάζεται όμως αυτό το παιδί ψυχολογικά να βοηθηθεί. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε εξειδικευμένους ψυχολόγους που να μελετούν αυτές τις συμπεριφορές. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πεδίο της ψυχοπαθολογίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ειδικός να ξέρει να χειριστεί 2 χρόνια το παιδί. Δηλαδή, όταν σου πήρε 15 χρόνια το παιδί, έχω πρόβλημα. Για 2 χρόνια, βάλ τον σε μια ψυχοθεραπεία που θα συνειδητοποιήσει το παιδί το ίδιο τι σημαίνει να αλλάξω το φύλο μου. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν τι είναι αλλαγή φύλου πολλές φορές. Λένε θέλω να χειρουργηθώ, ή διαβάζουν περιοδικά, ή ακούν από τηλεοράσεις διάφορες εκπομπές ανώριμες, ή διαβάζουν άρθρα τα οποία καμία σοβαρότητα δεν έχουν, ή φτάνουν σε ορμονοθεραπεία. Και εκεί είναι το τραγικό, ότι να δώσεις ένα παιδί 15 χρονών ιστρογόνα, σε ένα γόρι, εγώ σας λέω, που λέει θέλω να γίνω κορίτσι, και αρχίζει ένας γιατρός που δεν θα το κάνει κανένας υπεύθυνος γιατρός αυτό το πράγμα, να του δίνει ιστρογόνα, και σε 1,5 χρόνο να πει το παιδί, άλλαξα γνώμη, ήμουν μπερδεμένος, δεν ήθελα εγώ να αλλάξω φύλο, παρασύρθηκα, και έχει φάει όμως 1,5 χρόνο ιστρογόνα. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πραγματικά προσεκτικοί, να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του παιδιού, να τον βάλουμε σε ένα πρόγραμμα ψυχοθεραπείας, να συνειδητοποιεί το παιδί τι σημαίνει αλλάζω το φύλο μου, τι σημαίνει για μένα στα 15 μου χρόνια να θέλω να μεταβώ στο άλλο φύλο. Αυτό είναι και δικαίωμά του να το κάνει μεγαλώνοντας, αναφέρει το δικαίωμα. Και όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε όλοι και οι γονείς θα δουλέψουν, γιατί η ψυχοθεραπεία θα πάει και στους γονείς, άρα όλο το σύστημα θα υποστηριχθεί, ώστε το παιδί να ετοιμαστεί πραγματικά, κλείνοντας την εφηβεία, που εκεί είναι και η ουσιαστική αλλαγή, να κάνουμε τη μετάβαση με σωστούς όρους, με πραγματική ιατρική θέληση και με πράξεις που να έχουν νόημα. Όχι βιαστικές κινήσεις και νομοθετήματα τα οποία δηλώνουν και πυροβολούν στον αέρα ελευθερία, αυτοπροστασία και ατομικά δικαιώματα. Αυτά στη χώρα μας, επειδή είμαστε μια χώρα της υπερβολής και της ακρότητας, τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Και σε αυτά όλα πρέπει να είμαστε όλοι χειροκροτητές αυτής της υπερβολικής αντίδρασης. Είναι λάθος αυτό. Είναι πρόβλημα ένας άνθρωπος να πει θέλω να αλλάξω το φύλο μου. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχει από κάτω σοβαρή ψυχοπαθολογία. Μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη κατάθλιψη, μια μείζωνα κατάθλιψη. Μπορεί να υπάρχει μια ψύχωση. Άρα εδώ θα πάμε να τρέξουμε, γιατί ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα 15 χρονών να κάνουμε το γιο μας κορίτσι. Πείτε μου, διακρίνεται ότι η κοινωνία πάει με την ίδια ταχύτητα επί του θέματος? Ναι, κοιτάξτε, εμείς τώρα θα παρουσιάσουμε, εδώ στις ημέρες θα βγάλουμε μια διαδικτυακή έρευνα που κάναμε, αυτό είναι το μας, στο οποίο σας πληροφορώ από ό,τι τα στοιχεία, σε 2.500 ανθρώπους που απάντησαν σε 5 μέρες, το 80% συνηγορεί υπέρ της ιατρικής πράξης. Υπέρ της ιατρικής πράξης. Πρέπει να υπάρχει ψυχιατρική προσέγγιση, ψυχολογική και ψυχιατρική προσέγγιση. Όχι αυτόβουλα το κάθε άτομο να πηγαίνει και να ζητάει η αλλαγή του φύλου. Άλλο είναι η διάσταση. Εγώ θέλω να το καθαρίσω αυτό. Γιατί εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Έχουμε γίνει λίγο κοιμά τα θέματα αυτά. Άλλο η νομική. Αν εγώ σήμερα το πρωί ξυπνήσω και πω από θάνος ασκητής θέλω να λέγομαι Μαριέτα Γιανακοπούλου. Είναι δικαίωμά μου. Είναι δικαίωμά μου. Αν το δέχεται η κοινωνία μου, αν το δέχεται η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αν το δέχονται όλοι οι άλλοι. Καμία αντίρρηση. Ποιον ενοχλεί εφόσον δεν έχω νομικά θέματα. Δεν έχω ποινικές υποχρεώσεις και το κάνω γιατί έχω μια σκοπιμότητα. Το να πω όμως θα αλλάξω το φύλο μου βιολογικά, θα πάω να χειρουργηθώ, θα πάρω ορμόνες και θα κάνω αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι και επώδυνες και μακρόχρονες, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να ψαχτεί. Πρέπει να γίνει σοβαρός ιατρικός έλεγχος. Έλεγχος ψυχιατρικός, ψυχολογικός. Κοινωνικής παράμετρες, δηλαδή ποιοι είναι οι άνθρωποι γύρω μου, πώς με υποστηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο μάλλον όταν είμαι 15 ετών, που ακόμη η ηλικία μου δεν έχει οριμάσει. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ψυχίατροι που θα δεχτούν να μπουν αυτοί οι όροι στα 15 έτη να γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. Κι όμως έχεις, έχεις, ετών,
Κύριε Ασκητή μου, περιμένουμε 2 χρόνια. Μην παίρνετε μεγάλο όρκο. Και το παιδί να δουλέψει το διάστημα αυτό ψυχολογικά. Μην παίρνετε μεγάλο όρκο, γιατί στην Ελλάδα που λέτε σωστά εσείς υπερβολής, είδα και τηλεγιατρούς να λένε ότι στα 12 έχεις καταλήξει στην ανάπτυξή σου κτλ. Ακούστε. Εγώ χαίρομαι που λέτε άλλο το νομικό και το πιο σοβαρό. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, είναι το ιατρικό. Διότι ακούω και άλλα περί κοινωνικής πρόοδου. Και εδώ είχα έναν ακροατή πριν από λίγο που μου είπε ότι και στη Γερμανία επιτρέπεται να έχεις δεσμό με το Ροτβάιλερ σου. Τι πάει να πει αυτό, λέει. Αλλά κοιτάξτε, έχετε βάλει σοβαρά ζητήματα που αμφιβάλλω αν τα κόμματα που θα ψηφίσουν στη μία τα έχουν αντιληφθεί. Να σας πω και κάτι πιο απλό πέρα από το ψυχοκοινωνικό. Δεν ξέρω και αν οργανικά κάποιοι οργανισμοί είναι τόσο επιβαρημένοι που θα αντέχαν μια τέτοια εγχείρηση. Μπαίνουν και τέτοια απλά ζητήματα. Ναι, όχι. Μα είπα ότι πρέπει να γίνει ένας καλός ιατρικός έλεγχος. Γι' αυτό και αυτές οι αποφάσεις είναι μέσα από ομάδα γιατρών. Mm. Δεν είναι μόνος ένας ψυχίατρος, ούτε ένας πλαστικός χειρουργός εξειδικευμένος στις αλλαγές του φύλου. Και στην Ελλάδα έχουμε πλαστικούς χειρουργούς καλούς. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να γίνει μια συλλογική δουλειά. Να εκτιμηθεί το άτομο σωστά, προκειμένου από αυτό που πραγματικά και έτσι είναι, να αντέξει αυτές τις αλλαγές. Τώρα, επειδή μπερδεύουμε το νομοσχέδιο αυτό και με την ομοφιλοφιλία, που είναι μια άλλη διάσταση της ζωής μας, και δεν έχει σχέση η διαταραχή ταυτότητας του φύλου με την ομοφιλοφιλία, τα έχουμε κάνει όλα ένα, τα βάλαμε όλα στο ίδιο καλάθι. Έχετε δίκιο. Και έχουμε μπερδευτεί πλήρως. Έχετε δίκιο. Είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το έχουμε μπερδέψει. Όχι, το έχουμε μπερδέψει. Σκοπίμως, θα έλεγα, η συζήτηση τα έχει κάνει ένα. Ένα χυλό αυτή τη στιγμή. Τώρα, επειδή στη Βουλή αρέσκονται στο δράμα και στην υπερβολή και στην αντιπαράθεση, και αυτό δυστυχώς είναι μια ελληνική κατάρα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, που είναι ο κήτος της ζωής μας, είναι ο χώρος, ο κοιτώνας της πραγματικότητας της δημοκρατίας. Να έχουμε μια αντιπαράθεση για να υπάρχει αντιπαράθεση. Εδώ είναι ανθρώπινα θέματα. Εδώ όλοι μαζί, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν τότε ως βουλευτής εισηγητής στο νομοσχέδιο για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και υποβοήθηση, είχαμε μια σύμπλευση, πραγματικά. Είδα ότι υπήρχε ένα θεματικό που όλοι το είδαμε πολύ καλά για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, των γυναικών που κάνανε την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα να χτυπιόμαστε και λυσαλέα να πολεμάμε στον άλλον. Για ένα νομοσχέδιο που πρέπει να ενσκύψουμε και να το δούμε θετικά, έχει νόημα να το προχωρήσουμε σωστά? Βεβαίως έχει νόημα. Γιατί αυτά τα άτομα είναι και δυστυχισμένα και τα λιπορημένα κοινωνικά και έχουν δεχτεί τη χλέβη και το στίγμα της κοινωνίας, που η κοινωνία πολύ εύκολα σε καταδικάζει εσένα για να κρύψει τα δικά της προβλήματα. Αλλά από εκεί και μετά δεν είναι μια επιπόλαιη κίνηση, το βάζουμε στα 15 και τελειώσαμε. Ρωτάει εδώ ο ακροατής και σας στέλνει και την καλημέρα του και σας ευχαριστεί για την προσέγγιση. Σας διαβάζω αυτό το λεξί που κάνετε σε ένα θέμα. Λέει, εσείς πώς βλέπετε, κύριε Ασκητή, το δικαίωμα στο να αλλάζεις όσες φορές θέλεις το φύλο σου? Από ιατρική άποψη, όχι νομικά. Αυτό καταρχήν δεν μπορεί να γίνει. Νομικά δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να το κάνεις. Να αλλάζεις κάθε μέρα ένα όνομα, προφανώς αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Ιατρικός δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, όσοι έκαναν αλλαγή φύλου και μετά είπανε συγγνώμη, κάναμε λάθος, να ξαναγυρίσουμε πίσω, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό πιστέψτε με ότι είναι πάρα πολύ επώδυνο, το βαρυντικό, δεν μπορεί να γίνει παραπάνω από 1-2 φορές. Η πραγματικότητα είναι πρέπει να είναι 1 φορά καθοριστικής αξίας και σημασίας και να έχει αποτελεσματικότητα. Και εγώ έχω δει περιπτώσεις που άτομα που είχαν δυσφορία με το φύλο τους χειρουργήθηκαν και ομαλοποιήθηκε η ζωή τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα νόημα. Να δούμε την αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν την επέμβαση και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα, και ναι, εκεί γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Άρα, ναι, γιατί εσείς επιμένετε ότι εδώ δεν χρειάζεται βιάση, χρειάζεται εξαιρετική προσοχή. Η επιλογή να έχει απόλυτη συνειδητότητα. Χρειάζεται μελέτη, κύριε Σαχίνη μου. Χρειάζεται μελέτη. Όπως η ιατρική, η δύναμη της ιατρικής είναι να παίρνει αποφάσεις με μελέτη. Να ξέρει τι κάνει, πού βαδίζει. Έτσι είναι και εδώ. Όταν ξέρουμε τι θέλουμε και αυτός ο άνθρωπος που μας λέει. Θέλω να αλλάξω το φίλο μου. Δεν του πω εγώ όχι. Θα του πω ναι. Θα του πω όμως έλα κάτω να το κουβεντιάσουμε. Να δούμε τι σου συμβαίνει. Τι νιώθεις. Τι γίνεται. Πώς βλέπεις τα πράγματα. Και θα καταλάβω και εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να το κάνει. Είναι συνειδητοποιημένος και πολλές φορές φαίνεται και η εικόνα του. Ξέρετε, υπάρχει και ο περίφημος φαινότυπος. Όταν ένας άνθρωπος, και έχω δει περιπτώσεις, πηγαίνει και είναι τόσο δυστυχισμένος και ντύνεται ως άντρας, ενώ είναι κορίτσι και ντύνεται ως αγόρι και συμπεριφέρεται ως αγόρι. Και πάει και παίρνει ψεύτικες ταυτότητες. Γιατί κυνηγείται δυστυχώς από την κοινωνία που το όνομά του είναι Γεωργία, και αυτός λέει ότι με λένε Γιώργο. Τότε πραγματικά
πρέπει να το δούμε με πολύ σοβαρότητα αυτό το θέμα. Mm. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε στην εφηβεία, γιατί το έφηβος αντιδρά και λέει θα αυτοκτονήσω αν δεν το κάνω και δεν με προσέχετε και δεν με αγαπάτε, και οδηγεί τους γονείς του στην απελπισία και την φοβική στάση το παιδί μας θα κάνει κακό στον εαυτό του, τότε εκεί πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και με την οικογένεια υποστηρικτικοί και με το παιδί το ίδιο οριοθετημένο στην πραγματικότητα ότι ναι, αυτό θα γίνει που λες, αλλά 2 χρόνια έλα να το δουλέψουμε, να δούμε κι εσύ πόσο το θες πραγματικά αυτό και εσύ να καταλάβεις ότι δεν οδηγείς τον εαυτό σου σε λάθος δρόμο. Καταχρώμαι τον πολύτιμο χρόνο σας, αλλά είναι εξαιρετική η συνομιλία μαζί σας. Ακούστε εδώ, λέει ακροατής, με βάση το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας του κυρίου Ασκητή, έχει μια εικόνα στατιστικά ή δεν έχει σημασία? Είναι περισσότερα τα αγόρια που αισθάνονται την ανάγκη αλλαγής φύλου ή τα κορίτσια? Παίζει κανένα ρόλο αυτό? Περισσότερα τα αγόρια. Περισσότερα τα αγόρια. Μάλιστα. Βέβαια, ευτυχώς η αριθμή είναι μικρή. Ναι, δηλαδή... σπέσατε τώρα, γιατί εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είναι ζήτημα μεγάλο ποσοστιαία? Όχι, δεν είναι μεγάλο. Όχι. Το ποσοστό. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο να σώσουμε έναν άνθρωπο και να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ένας να είναι. Είναι μόνο γενετικό ή είναι και ψυχοπαθολογικό? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν το ξέρουμε. Πάντως φαίνεται ότι κερδίζει περισσότερο ο γενετικός παράγοντας, ο οποίος πλέον καθορίζει τη ζωή μας. Και όσο ξεδιπλώνουμε το γονίδιό μας, τα γενετικά μας υλικά, το DNA μας δηλαδή, αλλά και εικόνες που υπάρχουν κατά την ενδομήτρια ζωή, γιατί και εκεί γίνονται αρκετές διεργασίες νευροβιολογικές που συνηγορούν υπέρ της μίας ή της άλλης κατάστασης, τότε θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το βιολογικό κυριαρχεί σημαντικά, το περιβάλλον το επιτείνει, το επιδεινώνει ή το διαμορφώνει. Και τα δύο έχουν μια σημαντική αξία. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα γίνεται νόμος του κράτους στα 15. Και αν υποθέσουμε ότι αύριο υπάρχει ένα παιδί στον κοινωνικό μας περίγυρο, στην οικογένειά μας, που 15 χρονών με βάση το νόμο προχωρά και κάνει και την αλλαγή φύλου. Πείτε μου, ο κοινωνικός περίγυρος, το σχολείο, στις παρές, είναι έτοιμος να το αποδεχτεί? Οι νέες γενιές αντιλαμβάνονται? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέμε, ότι δεν είναι δυνατόν ένα παιδί που πηγαίνει στο σχολείο ως αγόρι μετά από 3 μήνες να εμφανιστεί ως κορίτσι. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να δουλέψουμε και εγώ θα σας δώσω και μια άλλη πινελιά. Η σεξουαλική αγωγή τόσα χρόνια που πολεμάω, υπήρξα σύμβουλος σε 3 υπουργούς παιδείας. Γιατί δεν προχώρησε ποτέ? Γιατί δεν έγινε μια πραγματική διάσταση το τι σημαίνει σεξουαλική αγωγή? Γιατί όλοι ερμηνεύουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ότι μαθαίνουμε τα παιδιά να βγάζουν τα ρούχα τους και να κάνουν σεξ. Δηλαδή αστεϊσμοί και ποταπή ρόλοι σκέψης. Η πραγματικότητα είναι απλή. Όσο εκπαιδεύεις μια κοινωνία, τη μαθαίνεις να φέρεται και να συμπεριφέρεται, τόσο η κοινωνία συνειδητοποιεί τον εαυτό της και αντιλαμβάνεται ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι, είναι όμοιοι, αλλά έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οφείλουμε να τα σεβόμαστε, να τα προασπίζουμε και να προάγουμε τις αξίες μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτά. Άρα λοιπόν δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή μια σχολική κοινότητα πώς θα αντιδράσει. Το ζητούμενο είναι η οικογένεια η ίδια τη γνωρίζει, το παιδί που ζητάει την αλλαγή του φύλου πώς αισθάνεται με αυτή τη συμπεριφορά. Και βεβαίως θα συνηγορήσουμε γιατί η ιατρική ως νόημα έχει να βοηθάει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο αγαθό της ιατρικής επιστήμης. Να κάνει τον άνθρωπο καλύτερο, ευτυχέστερο και μακροβιότερο. Σε αυτή λοιπόν τη βάση κινούμαστε όλοι. Δεν έχουμε τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Οφείλουμε να τους υποστηρίξουμε. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε λαϊκιστές μιας πολιτικολογίας η οποία με προχειρολογία εμφανίζεται μπροστά και λέει υπέρ της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αυτοπροσδιορισμού. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς οι γιατροί που κάνουμε τη μάχη είμαστε υπέρ της δουλείας, υπέρ της καταπίεσης? Δηλαδή φτάνουμε σε μια λογική που φοβάμαι ότι το πνεύμα μας γίνεται φτωχότερο και χαζότερο σε αυτές τις υποθέσεις. Θέλω και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω έξω από αυτό, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες. Επειδή διακονείται μέσα από το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας ουσιαστικά, εγώ θα το πω, την ψυχική και σεξουαλική παθολογία μιας κοινωνίας. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτά τα χρόνια της κρίσης έχουμε αρρωστήσει ψυχικά και σεξουαλικά? Ναι, έχουμε περισσότερα προβλήματα. Ξέρετε, η λέξη αρρώστια επειδή έχει κλινικά σημεία και συμπτώματα. Καταλάβατε όμως τι εννοώ. Αλλά ναι, είμαστε επιβαρημένοι. Η σεξουαλική μας ζωή έχει πέσει σημαντικά. Οι εκτιμήσεις λένε ότι η συχνότητα των επαφών μειώθηκαν στο 40% τα τελευταία 3 χρόνια. Οι άνθρωποι δυστυχούν με την οικονομία και την ανεργία που μαστίζει τον άντρα αλλά και τη γυναίκα,
αλλά περισσότερο ο άνδρας είναι ευάλωτος και ταξιδεύει σε μια παθολογία του φόβου και της υποτίμησης. Η κατάθλιψη είναι κυρίαρχο μέρος. Δυστυχώς η κοινωνική κατάθλιψη πλέον είναι η μάστιγα της εποχής. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ευημερούν, δεν έχουν ασφάλεια και φοβούνται ότι αυτή η κρίση μακροχρόνια και τους χαλάει τη ζωή, τους εξαθλιώνει, αλλά και δεν υπάρχει το αύριο. Δηλαδή όλοι λέμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Θα κλείσει κάποια στιγμή, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Έχετε ένα θετικό μήνυμα. Φαίνεται λοιπόν ότι η σύγχρονη κοινωνία και ειδικά οι άνθρωποι που είναι στην παραγωγική ηλικία των 30 με 40, που είναι αυτό που θα πω η απογείωση της ζωής, εκεί απογειώνεσαι, όταν βλέπεις μια χώρα που δεν σου δίνει όπλα και δυνατότητες, τότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να τσακιστείς πολύ εύκολα. Αυτό ναι, έχει επιβαρύνει την ψυχική υγεία και βεβαίως και τη σεξουαλική μας συμπεριφορά, τη σεξουαλική μας υγεία και στον άνδρα και στη γυναίκα. Ναι, αλλά ιστορικά δώστε μου μια εξήγηση, γιατί ξέρω ότι έχει βαθύτατη εμπειρία. Σε άλλες εποχές, περιόδους κρίσεων οικονομικών, σε όλο τον πλανήτη, είχες φαινόμενα υπεργεννητικότητας, βεβαίως ακολουθούσαν οι πόλεμοι. Εδώ έχεις, το λέω έτσι στήρα για να πιάσω ένα δείκτη, δεν μπορώ να πιάσω άλλο δείκτη. Ναι, εδώ ναι. Έχεις το αντίθετο, έχεις υπογεννητικότητα. Άρα αυτό δείχνει και λιγότερη συχνότητα επαφών, λέω εγώ. Μπορεί να μην είναι έτσι. Ασφαλώς. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, επειδή φίξατε πολύ ωραία. Εκείνες οι εποχές οι άνθρωποι έκαναν έρωτα, αγαπιόντουσαν γιατί οι βόμβες σκάγαν τα κεφάλια τους. Και το ζω πεθαίνω ήταν μήνυμα ζωής. Οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να αναπαραχθούν και να ερωτευθούν. Διότι αυτές οι κρίσεις ήταν οι κρίσεις πολεμικές περιόδων. Δηλαδή είχαμε τη ζωή και το θάνατο μέσα στην καθημερινή διαμάχη. Σήμερα περάσαμε 30 χρόνια ευμάρειας ενός παραμυθιού και ταξιδιού που έκανε τον Έλληνα να πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, ο πιο δυνατός, ότι το χέρι του ξέφυγε από την πραγματικότητα και άρχισε να αρπάζει ό,τι πίστευε ότι έχει και ουσιαστικά έφτασε τη ζωή του σε μια τέτοια υπερεκτίμηση που σήμερα εισπράττει τη δυστυχία αυτής της ζωής. Όταν χρωστάς, έχεις δάνεια, έχεις κάνει υπεραγορές, έχεις μάθει να χαλάς 10.000 το μήνα και βγάζεις 2, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δυστυχία είναι η ζωή σου, η ίδια. Γιατί εγώ είδα ανθρώπους στο γραφείο μου που αγόρασαν Porsche, BMW και σήμερα δεν έχουν τι να τα κάνουν αυτά τα αυτοκίνητα και πληρώνουν δάνεια, ενώ αν είχαν πάρει ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικά, θα ήταν μια χαρά η ζωή και σήμερα. Άρα δυστυχώς ξεφύγαμε από την πραγματικότητα της ζωής. Η κρίση σήμερα το δίνει αυτό το νόημα. Η κρίση έχει ένα καλό. Μας έβαλε όλους στην πραγματικότητα. Και όχι αυτό που πιστεύαμε ότι είχαμε, νομίζαμε και ζούσαμε.